Κυρία Κατσέλη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Κυρία Τρέμια, άκουσα αυτά που λέχθησαν στο Δελτίο και πραγματικά στερούνται οποιασδήποτε βάσης. Στο Υπουργικό Συμβούλιο κάναμε μια παρουσίαση για τη μείωση τιμών. Δεν υπήρχε καμία σύγκρουση. Αυτό που είπαμε ήταν ότι τον Απρίλιο οι τιμές που αυξήθηκαν 4,8, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βεβαίως οφειλόταν στην αύξηση των ειδικών φόρων. Αυτό είναι κυρία ένα γεγονός. Κατσέλη, το δεν είπαμε όλη αγορά. Κυρία Κατσέλη, εμείς δεν είπαμε, ακούστε με λίγο, εμείς δεν είπαμε ότι πιαστήκατε στα χέρια. Είπαμε όμως ότι υπήρξαν διαφορετικές αξιολογήσεις. Εσείς είπατε ότι οι τιμές θα πέσουν. Αφήστε με παρακαλώ. Ναι. Είπατε ότι οι τιμές θα πέσουν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας είπαν ότι δεν είναι σωστή αυτή η αξιολόγηση και ότι οι τιμές θα ανέβουν. Ελέγχθη ή δεν ελέγχθη αυτό? Όχι, το έχουμε από τρεις διαφορετικές. Εντάξει, τότε οι συνάδελφοί σας δίνουν λανθασμένη εικόνα για αυτό που λέτε. Κυρία Τρέμε μου, γι' αυτό βγήκα. Εάν ήταν σωστή, δεν θα έβγαινα. Ήταν λανθασμένη. Υπήρχε κοινή διαπίστωση γύρω από τρία θέματα. Πρώτον, ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί και εν μέρει οφείλεται στην αύξηση των. Και αυτό σας επεσήμαναν συνάδελφοί σας, ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν υπάρχει περίπτωση, κοιτάξτε, να ανεβαίνουν οι τιμές. Θα αυξηθούν βεβαίως εφόσον το ΦΠΑ θα αυξηθεί πάλι τον Ιούνιο και οπωσδήποτε αυτό έχει μια επιβάρυνση. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή την ερμηνεία δεν την ακούνε με καθόλου καλό μάτι στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, κυρία Κατσέλη, μου ανεβαίνουν λόγω της αύξησης φορολογίας, δεν ανεβαίνουν εξαιτίας των καρτέλ. Τι έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση? Οι τιμές στο φάρμακο, η δαπάνη στο φάρμακο είναι ανεξέλεγκτη εξαιτίας φορολογίας ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει ακόμα ούτε τιμολόγηση, ούτε έχει ελεγχθεί το θέμα της περισυνταγογράφησης? Με βγάλατε να σας πω δύο πράγματα, μπορώ να σας τα πω? Παρακαλώ. Οι τιμές των φαρμάκων πέσανε μεσοσταθμικά 21%. Και οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να πάει στα φαρμακεία να το διαπιστώσει. Τα 65 εκατομμύρια που πληρώσαμε παραπάνω σε σχέση με το 2009, από πού ακριβώς οφείλεται αυτό? Οφείλεται σε ένα μεγάλο μέρος στην αύξηση και της συνταγογράφησης και στην αύξηση των τιμών που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες, το οποίο βεβαίως υπήρχε και γι' αυτό κάναμε την παρέμβαση. Περάσαμε με ένα καινούριο νόμο και επιτέλους για πρώτη φορά μετά από χρόνια γίνεται μια αποτελεσματική παρέμβαση στην τιμή των φαρμάκων. Ήμασταν μέχρι πρόσφατα. Κυρία Κατσέλη, πάντως εμείς δεν λέμε τη γνώμη μας. Εμείς το ρεπορτάζ μεταφέρουμε. Όχι, μα και δείτε, θέλω όχι, να σας να ρωτήσω. Είναι πάνω στο γεγονότα αυτό Δεκέμβριο με αγορανομική διάταξη. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο Υπουργός Οικονομικών θεωρεί ότι για την ανάνοδο των τιμών φταίει η φορολογία? Κοιτάξτε, το Υπουργικό Συμβούλιο σας είπε ότι μα ναι, έχεις δίκιο, Λούκα μου, φταίει η φορολογία, αυτό μα, φταίει. Κοιτάξτε, βεβαίως και ο κύριος Παπακοσταντίνου και εγώ γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η παράπλευρη απώλεια του σταθεροποιητικού προγράμματος που έχουμε. Δεν είναι θέμα κύριου Παπακοσταντίνου, είναι ολόκληρης κυβέρνησης. Αυξήσαμε ή δεν αυξήσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Τον αυξήσαμε. Αυτό έχει επίπτωση στις τιμές. Είναι το μόνο? Όχι. Οι τιμές σε πολλά άλλα αγαθά παραμένουν υψηλές λόγω των στρεβλώσεων στην αγορά. Και γι' αυτή ήταν η παρέμβασή μου σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήταν τα μέτρα που παίρνουμε και τα οποία έχουμε πάρει ακριβώς για να άρουμε αυτές τις στρεβλώσεις στην αγορά. Κυρία Κατσέλη, με συγχωρείτε. Έχω ένα ενημερωτικό σημείωμα εδώ μπροστά μου, ναι, που λέτε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο γιατί ανέβηκαν οι τιμές παρά την ύφεση. Άρα η κυβέρνηση παραδέχεται ότι οι τιμές ανέβηκαν. Ένα δεύτερο σημείο είναι γιατί διατηρούνται ψηλά οι τιμές. Άρα οι τιμές δεν πέσανε. Και ένα τρίτο σημείο, ναι, είναι οι πολιτικές παρεμβάσεις και βάζετε τέσσερις πυλώνες. Μεταξύ αυτών βλέπω εδώ ότι δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στο παρατηρητήριο τιμών. Και οι μόνες τιμές που πέσανε είναι η μείωση, κάθε τη μείωση που κάνετε 22% στα φάρμακα. Πώς πέφτουν λοιπόν οι τιμές? Δεν είναι. Και, και ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα στη σύσκεψη συζητήθηκε και πολλές φορές για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν έχει απόδοση η Επιτροπή αυτή. Μπορώ να πω με τον κύριο Χασαπόπουλο. Κύριε Χασαπόπουλε, κοιτάξτε, εάν δείτε τον πίνακα, τον οποίο εφόσον τον έχετε μπροστά σας, θα δείτε ότι στα απορροκυπευτικά έχουμε μια μείωση της τάξης του 9% και 10%. Και υπάρχουν αρκετές κατηγορίες προϊόντων, για να μην να λέμε στον κόσμο ακριβώς τα πράγματα, που έχουν πέσει. Ναι, αλλά παραδέχεστε ότι είναι ψηλά η Υπουργία. Βεβαίως διατηρούνται. Με αυτές είναι οι στρεβλώσεις στην αγορά και γι' αυτό παίρνουμε μέτρα. Και ποια μέτρα παίρνουμε, για να δούμε ο κόσμος τι να περιμένει,